Σε τυλίγεται ο κόμπο του ζητήματο των πολεμικών αεροσκαφών μεταξύ Τουρκία και Ηνωμένων Πολιτειών με φόντο την παραλαβή των πρώτων ελληνικών Ραφάλ, τα οποία προκάλεσαν τη μεγαλειώδη οργή των Τούρκων, που ζήτησαν άμεσα από τη ΣΥΠΑ εξυγχρονισμένα μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία οι Αμερικανοί, όπω όλα δείχνουν, θα τα δώσουν για να επέλθει δίθεν ισορροπία στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, οι ΙΠΑ που θέλουν να ενισχύσει τον Άτο στι περιοχέ του Αιγαίου και τη Μαύρη Θάλασσα, θα εγκρίνουν το αίτημα τη Τουρκία για αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-16 και KIT εξυγχρονισμού. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ θα εγκρίνει το αίτημα της Τουρκίας για αγορά 40 μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 70 και 80 kit εξυγχρονισμού για Block 70. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προσβλέπει σε αυτή την έγκριση με βάση τη διατήρηση της τρέχουσα ισορροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο και των εξοπλισμών των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ. Ενάντια στην αυξανόμενη απειλή στη Μαύρη Θάλασσα αναφέρει μεγάλο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε προσφέρουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Τουρκία. Με αντάλλαγμα, μια ενεργό σύγκρουση με τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα αναφέρουν οι Ρώσοι, που του καίει το πούλημα των Τούρκων στην ευαίσθητη περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα. Τέτοιε ενέργειε των ΗΠΑ και τη Τουρκία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή αύξηση τη ένταση κοντά στα ρωσικά σύνορα. Είναι γνωστό ότι οι διαπραγματεύσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγγερα ξεκίνησαν φέτο, όταν ξεκίνησε μια σοβαρή κλιμάκωση μεταξύ Ρωσίας ΝΑΤΟ και ΗΠΑ. Ταυτόχρονα είναι επίση γνωστό ότι οι διαπραγματεύσει μεταξύ Τουρκία και ΗΠΑ έχουν ξαναρχίσει σχετικά με την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Ρώσος ειδικό τονίζει, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να υποβάλει και άλλα αιτήματα στην Άγκυρα σχετικά με την αντιμετώπιση της Ρωσίας, συμπαραλαμβανομένης της απαγόρευσης ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών με τουρκικό εναέριο χώρο και κυρίως τον μπλοκάρισμα στα στένα του Βοσπόρου. Παρά το γεγονό ότι η Τουρκία και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στι σχέσει του, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Τουρκία είναι χώρα του ΝΑΤΟ και ω εκ τούτου η Ρωσία θα πρέπει να αναμένεται να μην αντιδράσει η Άγκυρα στη ΗΠΑ Καταλήγει ο ειδικό. Να σημειωθεί ότι από την περασμένη εβδομάδα οι σχέσει τη Ρωσία με τον ΝΑΤΟ και τι ΗΠΑ έχουν επιδεινωθεί σημαντικά. Την ίδια ώρα, η ρωσική αντιπροσωπεία στη Βιέννη, έχοντα παραδώσει τελεσίγραφο στη Δύση, τόνισε ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.